Βεβαίως δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα, αλλά η τοποθέτηση του κύριου Υπουργού μου διέδωσε αυτά τα ερεθίσματα, γιατί ακριβώς ήταν αφοριστικός ο λόγος του. Είναι σαν να μην πήρε καθόλου υπόψη τη χθεσινή συζήτηση. Και μάλιστα βεβαίως επέλεξε, όπως και χθες επέλεξε να απαντήσει σε βολική κριτική, στην κριτική που του κάνει το Κινάλ, γιατί δεν μειώνει το φόρο των επιχειρήσεων κάτω από το 20%. Που είναι σαν να του λέει προχώρα την πολιτική σου ακόμη πιο βαθιά, κάντο πιο αντιδραστικό και αντιλαϊκό και όχι προοδευτικό, όπως είπε πριν, το φορολογικό σύστημα. Ή σήμερα επέλεξε να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Και σε ορισμένα απαντάτε με αξιώματα. Αξίωμα πρώτο. Λέτε ότι η ανάπτυξή σας θα φέρει καλύτερες θέσεις εργασίας. Και εμείς χθες βάλαμε δύο παραδείγματα. Ένα κυβερνητικής πολιτικής, δική σας κυβερνητικής πολιτικής, και δεύτερο τι συμβαίνει στην αγορά. Αν ήταν να φέρει καλύτερες θέσεις εργασίας, γιατί φέρατε τη διάταξη στο νομοσχέδιο για την ενέργεια σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, που δημιουργεί χειρότερες συνθήκες. Ένα. Δεύτερον, σας είπαμε τι συμβαίνει στον τουρισμό. Με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει κρίση, ανάπτυξη έχει γνωρίσει. Επιμένετε όμως και πάλι τώρα να απαντάτε με αξιώματα. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Είπατε ότι με ένα μαγικό τρόπο, ότι το σύστημά σας θα ικανοποιεί όλα η πρόταση η φορολογική. Και εμείς σας λέμε δεν μπορεί ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θέλει να στηρίξει την ανάπτυξη να είναι και δίκαιο. Γίνεται πιο άδικο. Όσο το φορολογικό νομοσχέδιο μπλέκεται στο φορολογικό ανταγωνισμό γίνεται και πιο άδικο. Και επειδή εμείς είμαστε κουκούε, θα σας θέσω υπόψη σας μια μελέτη, μια ανάλυση την οποία έκανε η Διανέωσης. Η Διανέωση είχε ως πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Πιερακάκη. Νυν υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2018 έκανε μια μελέτη για τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Σε αυτό, στη μελέτη αυτή κάνει συγκρίσεις διάφορων φορολογικών συστημάτων, σενάριων. Τι προκύπτει στη σελίδα 25 και στον πίνακα? Ότι όσο πιο ανταγωνιστικό είναι, βοηθάει δηλαδή την οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη ένα φορολογικό σύστημα, τόσο πιο άδικο είναι. Και όσο πιο δίκαιο είναι, τόσο δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ο πίνακας. Αυτό το λέει η Διανέωση, δεν το λέει το κουκουέ. Μόνο. Όμως εσείς αξιωματικά λέτε ότι θα είναι και πιο δίκαιο και την ανάπτυξη θα βοηθάει. Και σας λένε πώς μπορεί να είναι πιο δίκαιο όταν η συμμετοχή των επιχειρήσεων, των πλουσίων δηλαδή αυτού του τόπου, συμμετέχει με όλο και λιγότερο ποσοστό στο σύνολο των φόρων. Ενώ ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, αυτά που είναι πιο αδύναμοι, συμμετέχουν με όλο και μεγαλύτερο ποσοστό. Όλο και μεγαλύτερο κομμάτι. Γιατί και είτε τα ποσοστά πάρουμε, είτε πάρουμε τα απόλυτα μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, κύριε Υπουργέ. Τρίτο, σας είπαμε χθες ότι κάνετε αναδιανομή. Αναδιανομής από τους πολλούς, θα παίρνετε από τους πολλούς για να τα δώσετε στους λίγους. Γιατί ο δημοσιονομικός χώρος του 1,2 δις ευρώ που λέτε ότι δημιουργείται είναι από τη φορολογία που πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και τι κάνετε αυτό το 1,2 δις, πώς το μοιράζετε? Δίνετε 615 εκατομμύρια, πάνω από το 50%, μόνο με δύο μέτρα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή στους λίγους, αυτούς που δεν συμμετέχουν. Και για τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, μόνο, για να είμαι ακριβής στα μεγέθη και να μην λέω άλλα ντάλλον, μόνο 281 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή. Αυτά. Είναι ή δεν είναι αναδιανομή προς όφελος των λίγων, προς όφελος των πλουσίων, τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε? Τέταρτο ζήτημα. Είπατε ότι είναι υπέρ των εργαζόμενων. Και τι φέρατε ως παράδειγμα υπέρ των εργαζόμενων? Φέρατε το ζήτημα της εθελούσιας εξόδου. Ένα αντεργατικό μέτρο, η εθελούσια έξοδος σαν αντεργατικό μέτρο, κύριε Υπουργέ. Είναι σε βάρος των εργαζόμενων συνολικά. Γιατί ακριβώς είναι μια απόλυση επί της ουσίας και αντικατάσταση ενός εργαζόμενου ο οποίος έχει διασφαλίσει καλύτερες αποδοχές από άλλους εργαζόμενους, μία θέση σε δύο ή τρεις εργαζόμενους, μετατρέπεται μετά, μερικές απασχόλησης με πολύ μικρότερο
πολύ μικρότερη αξία για την εργοδοσία. Και από αυτή την άποψη δεν είναι υπέρ του εργαζόμενου αυτό το μέτρο, είναι σε βάρος του επί της ουσίας, γιατί δίνεται κίνητρα για εθελούσιες εξόδους, δηλαδή για να γίνει ακόμη πιο ζούγκλα η αγορά εργασίας. Ή είπατε για τα αυτοκίνητα. Τώρα αυτοκίνητα, ας αφήσουμε απ' έξω τους εμπορικούς αντιπροσώπους, τα στελέχη είναι οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των μεγάλων πολυεθνικών που παίρνουν αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εργαζόμενος που δουλεύει στη Χαλιβουργική και του δίνει η Χαλιβουργική επιχείρηση, στην Υψηκάμινο, λέω, ή στην οικοδομή, που θα πάει να χτίσει το ελληνικό. Να υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Άρα για συγκεκριμένες κατηγορίες μιλάτε. Τέταρτο στοιχείο, πέμπτο ζήτημα που σας θέσαμε. Λέτε ότι μειώνεται το φόρο στα φυσικά πρόσωπα. Βεβαίως το μειώνει το φόρο στα φυσικά πρόσωπα. Αλλά αυτό λέμε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί προσέξτε, εχθές καυτηριάσαμε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα καυτηριάσουμε και εσάς με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα. Τι είπατε, ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε φόρους 30 δισεκατομμύρια, η Νέα Δημοκρατία 10 δισεκατομμύρια, δεν έβαλε 30, συν 10, 40 η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έβαλε και τα 30 του ΠΑΣΟΚ τα διατήρηση και έβαλε άλλα 10, 40. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα 40 και έβαλε άλλα 10, δηλαδή 50. 50 δις ο ΣΥΡΙΖΑ, 40 η Νέα Δημοκρατία, 30 το ΠΑΣΟΚ. Να το πάμε έτσι. Το αποτέλεσμα το συνολικό ποιο είναι? Ότι και οι τρεις σας είσαστε υπεύθυνοι για τα 50 δισεκατομμύρια που φορτώθηκε ο λαός από τα μνημόνια. Τώρα αν έβαλε ένας 10 δισεκατομμύρια, άλλος 20-30, μικρή σημασία έχει. Και λέμε από τα 50 δισεκατομμύρια που φορτώσατε στη συντριπτική πλειοψηφία το λαό, το αναπαλλάσσετε ελάχιστα, πολύ λίγα ψίχουλα, τα οποία βρίσκεται τρόπο να τα παίρνετε και με άλλο τρόπο να τα παίρνετε. Τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία αυξάνονται, κύριε Υπουργέ. Γιατί μου πείτε ότι δεν αυξάνονται τα ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους? Δεν είναι φορολογία αυτό? Επειδή δεν μπαίνει στο φορολογικό σύστημα το επίσημο της κρατικής κυβέρνησης, σημαίνει ότι οι δομές, οι περιφερειακές ενός κράτους που βάζουν φόρους δεν είναι αυτοφόρος? Τι θα το πούμε? Στις ίδιες τσέπες δεν απευθύνεται? Στο λαό δεν απευθύνεται και αυτός ο φόρος? Το ίδιο εισόδημα δεν μειώνει? Ή για την εμπορευματοποίηση? Ή ότι μονιμοποιείται ορισμένους φόρους οι οποίοι ήταν έκτακτοι λόγω των μνημονίων, από τον έμφυα, από το τέλος επιτιδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης? Και επειδή ακριβώς υπάρχουν μειώσεις και μειώσεις, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Χρησιμοποιείτε πολλά παραδείγματα. Αυτό με τις επιχειρήσεις. Μειώνεται από το 24 στο 28 και λένε για όλες τις επιχειρήσεις. Να το πάρουν και με απόλυτα μέγεθη. Μία επιχείρηση που το φορολογητό εισόδημα της 1 δισεκατομμύριο θα γλιτώσει 40 εκατομμύρια. Μία οποία το φορολογητό εισόδημα της είναι 1 εκατομμύριο θα γλιτώσει 40.000. Και κάποια επιχείρηση μικρή που έχει 10.000 φορολογητό εισόδημα, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, θα γλιτώσει 400 ευρώ. Αν έχουν την ίδια βαρύτητα τα 40 εκατομμύρια με τα 400 ευρώ, τότε πραγματικά είναι να απορεί κανείς ποιον ευνοείται. Έτσι, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Και τέλος, θα τελειώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Βάλαμε πάλι μια ερώτηση χθες, άλλη μια ερώτηση. Και λέμε για αυτό το μέτρο που λέτε ότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερο του 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αν είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, έτσι είπατε, γιατί λέτε ότι τα μικρά εισοδήματα χρησιμοποιούν τις κάρτες όχι στο 30, στο 40% του εισοδήματος. Στο 40% θα έχουν επίπτωση. Δεν θα χρειαστούν περισσότερες ηλεκτρονικές αποδείξεις και συναλλαγές. Αν λοιπόν δεν έχει επίπτωση, τότε πώς προκύπτει? Σας λέμε και πάλι, αυτή η διαφορά των 557 εκατομμυρίων αύξηση των εσόδων από τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% του εισοδήματος για να μην έχουν το πέναλτι. Δεν προκύπτει διαφορετικά. Προκύπτει μόνο ότι δεν καλύπτουν μέχρι τώρα το 30%. Είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό κάλυψης, άρα η αύξηση αυτού του ποσοστού κάλυψης θα φέρει νέα έσοδα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν μπορεί να δει ένας που έχει 10.000, από ό,τι είπατε, δίνει το 46% με ηλεκτρονικές κάρτες
Έτσι και τώρα το 30 είναι μικρότερο. Άμα ήταν έτσι, θα ήταν μικρότερα τα έσοδα, δεν θα ήταν μεγαλύτερα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν στέκει, δεν ξέρω. Τουλάχιστον, εκτός κι αν κάνετε άλλου είδους υπολογισμούς.